Κυρία καθηγήτρια, πόσο επικίνδυνος είναι ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων και πόσο ένα νέο εμβόλιο μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα για την επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας? Ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός, εφόσον προσβάλλει άτομα πάνω από 65 ετών μέση νοσηρότητας, έχει μια πιθανότητα περίπου 30% να τον στείλει στο νοσοκομείο με σοβαρές επιπτώσεις. Έτσι και κάποιος νοσηλευτή εισαχθεί στο νοσοκομείο με βαριά νόσο συγκοιτιακού ιού, έχει μια πιθανότητα καταρχήν γύρω στο 8% να χάσει τη ζωή του και αρκετά μεγάλη πιθανότητα να νοσηλευτεί στη μονάδα διαχείρισης θεραπείας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό με τις εκβάσεις που είχε ο αρχικός κορονοϊός πάνω μας. Κυρία Μητσίκη, πώς έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο των εμβολιασμών στη χώρα μας? Στη χώρα μας υπάρχουν συστάσεις για τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες ανανεώνονται ετησίως. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που είναι αρκετά δομημένο και μάλιστα υπάρχει για κάθε μία από τις συστάσεις αυτές ένα σκεπτικό από πίσω που τις υποστηρίζει. Έτσι λοιπόν προτρέπεται ο πληθυσμός να ανατρέξει στον θεράποντα ιατρό του και αντίστοιχα με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων να προσφύγει, να καταφύγει στον εμβολιασμό. Ποια είναι η άποψή σας για τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εισαγωγή νέων φαρμάκων στις χώρες της Ευρώπης? So I believe bringing innovation in a country is really mandatory now, and the speed how you bring innovation to a country like Greece is really relevant. So that's why if you consider the time that allows the access for a product to Greece is very short compared to other countries, the point is to make this product available as early as possible to the patients. So regarding vaccines, I believe that we are in a good level as I mentioned previously. So we need to accelerate the approach on the way how we are giving this product to the relevant population, and at the same time to consider that price increase is not the most relevant issue, because to be priced they need to have the average of the lower price in Europe. So price is not a problem. Of course the other discussion is related to having a registry in place, have the great mechanism, have the combined mechanism to evaluate the impact of the product in Greece. Κυρία Παπαγιανοπούλου, ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα εμβόλιο στη χώρα μας στο κοινό? Προκειμένου ένα εμβόλιο να φτάσει στο κοινό, να είναι προσβάσιμο δηλαδή, πρωτίστως πρέπει να έχει λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Άπαξ και αυτό συμβεί, προφανώς πρέπει να δημοσιευθεί η τιμή του και στη συνέχεια η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καθόλου αναρμόδια επιτροπή, πρέπει να ορίσει τον πληθυσμό για τον οποίο συστήνεται το εμβόλιο. Άπαξ και αυτό συμβεί, εκκινείται η διαδικασία αποζημίωσης του εμβολίου και κατόπιν της ολοκλήρωσης αποζημίωσης και της διαπραγμάτευσης, γιατί πολλές φορές τα εμβόλια υπόκειται και σε διαπραγμάτευση, το εμβόλιο μπορεί να καταστεί διαθέσιμο. Στην Ελλάδα, απλά να σας πω ότι έχουμε πολύ καλά σαφώς οριοθετημένες αρμοδιότητες και επιτροπές με διακεκριμένους επιστήμονες που κοιτούν τόσο τις συστάσεις όσο και την αποζημίωση των εμβολίων. Νομίζω, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που απουσιάζει είναι μια προτυποποίηση της διαδικασίας και μια καλή διασύνδεση μεταξύ των επιτροπών, ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότερο δυνατή πρόσβαση του πληθυσμού στα εμβόλια. Ποιο είναι το αποτύπωμα της GSK στον τομέα των εμβολίων στην Ελλάδα?
Η GSK είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και δι' των εμβολίων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Προμηθεύουμε και παράγουμε εμβόλια για όλο τον κόσμο, σε πάνω από 160 χώρες και εδώ στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια, η GSK διαθέτει σχεδόν 20 εμβόλια για πάνω από 15 λοιμώδη νοσήματα, σχεδόν για το σύνολο των νοσημάτων που περιγράφονται και στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην Ελλάδα εργάζονται πάνω από 50 άνθρωποι στον τομέα των εμβολίων και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση τόσο στους παιδιατρικούς αλλά όσο και στους εμβολιασμούς ενηλίκων, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, όχι μόνο για τα πολύ μικρά παιδιά, τα βρέφη, τα νήπια και τους έφηβους, αλλά και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία που πραγματικά έχουν να προστατευτούν από πολύ σημαντικά νοσήματα που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στη ζωή τους. Με δεδομένο ότι τα εμβόλια έχουν συμβάλει σημαντικά στον τομέα της πρόληψης κάποιων νόσων, τι θα πρέπει να περιμένουμε από τη GSK για την ανάπτυξη νέων εμβολίων? Θα πρέπει να περιμένετε τη GSK να συνεχίσει να επενδύει στον τομέα των εμβολίων με συνέπεια, όπως τα κάνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή η GSK έχει σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης, αρκετά προχωρημένο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης, πάνω από 20 νέα εμβόλια. Είτε μιλάμε για εμβόλια που πρόκειται να καλύψουν νοσήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο εμβόλιο ή κάποιος τρόπος πρόληψης, είτε μιλάμε για νεότερης γενιάς εμβόλια που μπορούν να προστατεύσουν είτε καλύτερα είτε για περισσότερο χρονικό διάστημα από υπάρχοντα νοσήματα.